Δεν ξέρω, 2023 το πρόγραμμα πηγαίνει σύμφωνα με αυτό το οποίο έχουμε ορίσει. Και ενώ ο Τουν Στυριάκη βρίσκεται στη σκηνή, ξαφνικά σβήνουν τα φώτα. Ανεβαίνω πάνω στη σκηνή και ξεκινάω ένα παιχνίδι γνωριμίας με το κοινό. Ο στόχος ήταν να γνωριστούμε όλοι με όλους. Κάποιοι, τα πρώτα λεπτά, νόμιζαν ότι ήταν πραγματικά προσχεδιασμένοι. Θα είχαμε και την επιλογή να τους βγάλουμε όλους από την αίθουσα, να την αδειάσουμε. Αλλά χωρίς όλη την πληροφορία στα χέρια μας, δεν ξέραμε αν αυτή ήταν η κατάλληλη κίνηση. Εκείνη τη στιγμή, η ομάδα παραγωγής του Τεξανθές ετοίμαζε ένα από τα performances τα οποία θα έβγαιναν αργότερα εκείνη την ημέρα, του Songhouse Athens. Τους φέραμε στην κεντρική σκηνή και αυτό το οποίο συνέβη ήταν μία από τις πιο μοναδικές, πιο αυθεντικές στιγμές στα 14 χρόνια της ιστορίας μας. Ο κόσμος έγινε ένα μουσικό σχήμα και αυτό που ακούγαμε, αυτό που βλέπαμε και αυτό που νιώθαμε ήταν απλά απίστευτο. Κάναμε ένα μουσικό σύνολο και με τα κινητά φωτισμένα προς τα πάνω ζήσαμε και φτιάξαμε μαζί μία μοναδική στιγμή. Αυτό που είχαμε ήταν μία έμπειρη ομάδα, μία ομάδα που στόχο έχει να δημιουργεί εμπειρίες, μία ομάδα που δεν το βάζει κάτω. Μέσα από τις δυσκολίες, πάντα κάτι καλό βγαίνει. Αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο μέσα στα χρόνια διαπερνά πολλές από τις ομιλίες και τους ομιλητές που έχουμε φιλοξενήσει στην πλατφόρμα μας. Κάναμε πράξη το Unleash μέσα στην ίδια μας τη διοργάνωση.